Νίκο, μια και έχουμε και ευρωεκλογές, δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε και με αυτές και να μην δώσουμε ευκαιρία και σε υποψηφίους. Κρίσιμες ευρωεκλογές για το μέλλον της χώρας, για τη φωνή της Ελλάδας που πρέπει σίγουρα να δυναμώσει. Πρέπει και οι ευρωβουλευτές μας να αντιληφθούν ότι εκεί δεν πάνε για να παίρνουν 15-20 χιλιάρικα μόνο το μήνα. Πρέπει πάνε για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της χώρας. Διότι ως ένα σημείο και να προωθήσουν διάφορα θέματα. Μην γελιόμαστε, εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Εκεί πρέπει να γίνεται προεργασία. Σίγουρα. Λοιπόν, να σας πω, καλή μου φίλη, ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υποψήφιο για το Ευρωκοινοβούλιο με την Ένωση Κεντρών, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Καλησπέρα σας, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πολύ το κυριολεκτικά, διότι έχω και τα γενέθλιά μου σήμερα. Δεν το ξέραμε αυτό. Πολύχρονος. Ναι, οπότε οφείλω να σας πω ότι η τελευταία φράση που άκουσα που είπατε για τα χρήματα για την Ευρωβουλή νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί υπάρχει τέτοια δυσπιστία του κόσμου απέναντι στον πολιτικό στίβο, απέναντι στην πολιτική κοινωνία, στην πολιτική ομάδα, που όσοι ακούνε για Ευρωβουλή ο νους τους πάει, όχι, αυτός πάει για τα λεφτά. Mm-hmm. Ή πάνε οι περισσότεροι για να μην κάνουν τίποτα, να πάρουν τα λεφτά και να κάνουν το σπίτι τους. Και έχει ας μην αδικούμε όμως και τον κόσμο. Τα δείγματα γραφής, αν με επιτρέπετε, τα τελευταία 15-20 χρόνια των ευρωβουλευτών, πλην κάποιων εξαιρέσεων, συλλήβδη να μην τα ρημάξουμε όλα, είναι αυτό ακριβώς. Ότι πού ήσουν εσύ, ρε φίλε, 4 χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θα διαφωνήσω. Εγώ διαφωνώ, Νίκο, αλλά δεν φάμε τον χρόνο από τον κύριο Δαβέτα. Συμφωνώ απόλυτα. Μαζί σας, γι' αυτό το είπα. Το είπα ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή έχει δίκιο ο κόσμος. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν και το παλεύουν και έχουν προωθήσει πολλά σημαντικά θέματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι μια εξαίρεση. Πώς το προωθούν, θέλω να το πιστεύω. Χάνοντάς το. Όχι. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που το έδωσαν, όχι το έχασαν. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που το έδωσαν. Υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν. Έδωσα ένα παράδειγμα. Λοιπόν, θα δικήσουμε όμως τον κύριο Δαβέτα. Θα πάμε και σε αυτό, θα το συζητήσουμε, κύριε Δαβέτα, στη συνέχεια. Ναι. Να δώσουμε την ευκαιρία στους τηλεθεατές μας που δεν σας γνωρίζουν να μάθουν λίγα πράγματα για εσάς, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Δαβέτας είναι ένα ακόμη πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που εντάχθηκε στην Ένωση Κεντρών. Αναφερόμαστε βέβαια στον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να σημειωθεί ότι διδάσκει ποιήση και σύγχρονη τέχνη στο Πανεπιστήμιο Πάρις. Δεν φαίνεται καλά εδώ τι άλλο γράφει. Παρί 4, ωραία. Είμαι καθηγητής φιλοσοφίας βασικά, πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας της τέχνης. Έχετε σπουδάσει και στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, και είστε και διδάκτορα αισθητικής, έτσι, ναι, σωστά, ναι. Σωστά τα είπατε. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Δαβέτας ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2014 και ότι επίσης είχε και εξαιρετική σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Όπως αναφέρεστε και εσείς ο ίδιος σε σελίδα σας στο Facebook και μάλιστα ήσασταν και σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο έγινε η μεταγραφή τώρα, κύριε Δαβέτα, από τη Νέα Δημοκρατία στην Ένωση Κεντρών και μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα. Βεβαίως. Καταρχήν, η σχέση με τον κύριο Σαμαρά παραμένει σε προσωπικό επίπεδο καλή. Ήμουν σύμβουλός του σε θέματα πολιτισμού και παιδείας. Τώρα, πάμε στο ουσιαστικό της ερώτησης. Δύο ήταν οι λόγοι. Πρώτος ο λόγος προσωπικός. Θεώρησα ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν είχα την κατάλληλη, αν θέλετε, συμπεριφορά εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προτιμούσε να με είχε σαν κόσμημα, όπως έλεγαν, χρησιμοποιώ τα λόγια τους, να με είχαν σαν στολίδι, με λίγα λόγια, αλλά να μην μου δίνουν αρμοδιότητες για να μπορώ να κάνω πράξη κάποια πράγματα που ήθελα. Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που προέρχομαι από τη ζωή και έχω μάθει να δουλεύω τόσα χρόνια, θέλω κάποιες ιδέες που έχω να μην μένουν ιδέες, και οι οποίες να μένουν απλά ωραίες ιδέες, οι οποίες ακούγονται όμορφα. Να προσπαθήσω να τις κάνω πράξη, ειδικά σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, τα οποία είμαι αρμόδιος. Όταν είδα λοιπόν ότι δεν μπορούσα, έκανα μια συζήτηση και έθεσα τον εαυτό μου εκτός διαδικασίας. Δηλαδή έμεινα στο περιθώριο. Αυτό βάστησε για αρκετό καιρό. Δεν είχα σκοπό να κατέβω. Η συγκυρία το έφερε και κάποια στιγμή συνάντησα τον κύριο Λεβέντη. Ο κύριος Λεβέντης μου συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ σωστά. Μου είπε, μπορείς να έρθεις, να συνεργαστείς, να προτείνεις, εγώ θα στηρίξω τις ιδέες, είσαι ελεύθερος να δράσεις, και βέβαια το ελεύθερος δεν σημαίνει ότι κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά μου έδωσε κάποια πλαίσια τα οποία με ικανοποίησαν
Και έπειτα ιδεολογικά στον κύριο Λεβέντη δεν είμαστε, να πω ότι πήγα σε κανένα στρατόπεδο τελείως διαφορετικό, διότι ξέρετε, είχα προτάσεις από όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει απόκληση, λέτε. Είχα προτάσεις από όλα τα κόμματα, προσέξτε με. Ναι. Και δεν ήθελα να κατέβω. Έκρινα λοιπόν ότι η πρόταση του κύριου Λεβέντη με τιμούσε. Αυτό ήταν οι προσωπικοί λόγοι. Και οι πολιτικοί λόγοι ήταν ότι κάποιες απόψεις του κύριου Λεβέντη με εκφράζουν απόλυτα. Παράδειγμα, η απλή αναλογική, η οποία πιστεύω ότι είναι η ουσία της δημοκρατίας, και όλα τα άλλα είναι τεχνικά παιχνίδια τακτικής για να επαναλαμβάνονται τα κόμματα εξουσίας στην εξουσία. Το δεύτερο ήταν η έννοια της τιμιότητας, της μη διαπλοκής, το οποίο το έχει αποδείξει ο κύριος Λεβέντης και το κόμμα του όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και το τρίτο ήταν η σταθερή του θέση για τη Μακεδονία. Δεν υπήρχε καμία εναλλαγή σκοπιμότητων. Ναι. Οπότε υπήρχε ένα πλαίσιο γενικό, καταλάβω, μέσα στο οποίο θεώρησα ότι θα μπορούσα να εργαστώ. Και μάλιστα να εργαστώ έντιμα από το μηδέν, χωρίς να έχω πίσω μου προϊστορία και τίτλους, διότι είναι ένα μικρό κόμμα το οποίο αγωνίζεται και αυτό να μπει στη Βουλή. Άρα δεν πήγα σε ένα μεγάλο κόμμα το οποίο μου εξασφάλιζε εκ των προτέρων μία θέση. Άρα να είναι λίγο τυχοδιοκτική, και το λέω επίτηδες αυτό γιατί κάποιοι άλλοι το κάνανε, τυχοδιοκτική η συμπεριφορά μου. Φεύγω από ένα γιατί δεν τα πήγα καλά και πάω σε ένα άλλο τα οποία μου προσφέρουν καλύτερα, άρα είναι μια μεταγραφή ουσιαστικά σίγουρη. Εδώ δίνω τη μάχη όπως και το κόμμα από το βαθμό 0 στο επίπεδο της καθημερινότητας. Καταλαβαίνω, κύριε Δαβέτα. Να πάμε σε κάτι άλλο. Βλέπω ότι και την προηγούμενη φορά που ήσασταν υποψήφιος, ήσασταν πάλι για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και τώρα. Τι είναι αυτό που σας κάνει να προτιμάτε να είστε υποψήφιος εκεί? Μήπως όλα αυτά που προανέφερε ο συνάδελφος ο Νίκος Ιγνατίδης πριν, δηλαδή ότι έτσι τα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι εκεί, ότι δίνονται μεγαλύτερες δυνατότητες, ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, έχουμε λάθος καταλάβει την Ευρωβουλή εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς, στα πλαίσια των κομματικών σκοπιμότητων, έχουμε δώσει βάρος μόνο στις εθνικές εκλογές και χρησιμοποιούμε τις ευρωπαϊκές εκλογές σαν μια δημοσκόπηση για τις εθνικές εκλογές ή σαν ένα σκαλοπάτι για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Κι όμως, τις αποφάσεις για τη ζωή μας, όλα αυτά που γκρινιάζουμε για την Α ή Β απόφαση, την οποία λέμε ότι παίρνει η Μέρκελ, παίρνουν οι Βρυξέλλες και ούτω καθεξής, τις παίρνουν μέσα στην Ευρωβουλή. Τις παίρνουν οι αποφάσεις οι οποίες βρίσκονται στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν, επειδή ζω στην Ευρώπη και επειδή ζω κανονικά σαν καθηγητής, δεν είμαι άνεργος για να πω ότι κυνηγάω τα χρήματα ή τη δουλειά. Ξέρω ακριβώς πού βρίσκεται η ουσία του πράγματος. Επειδή λοιπόν έχω αυτή την εμπειρία και τη γνώση, είμαι έτοιμος να προσφέρω και βέβαια έχω και την ικανότητα με την έννοια ότι το έχω δουλέψει το αντικείμενο. Μπορώ, ξέρω. Ήδη οι προτάσεις μου, αν δείτε την αρθογραφία μου τόσα χρόνια σε γαλλικές εφημερίδες, ήμουνα 10 χρόνια αρθογράφος στη Λιμπερασιόν. Είστε και πολιτικός αναλυτής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ορίστε. Και ως πολιτικός αναλυτής έχετε ασχοληθεί, αν θυμάμαι. Ναι, πάρα πολύ. Σας λέω 10 χρόνια στη Λιμπερασιόν. Τώρα γράφω εδώ και μία εξαετία τακτικός κάθε Πέμπτη στον Ελεύθερο Τύπο, στη Φιγκαρό. Άρα λοιπόν, το γνωρίζω το αντικείμενο. Και με βάση τους λόγους που σας είπα, αντί να πέσω στην παγίδα των εθνικών εκλογών και των κομματικών σκοπιμοτήτων, θέλω να δώσω τη μάχη μου εκεί που πραγματικά παίζεται η μάχη για το μέλλον της Ελλάδος σε πολλά επίπεδα, το οποίο είναι η Ευρώπη. Δεν μπορούμε λοιπόν από τη μία να φωνάζουμε εναντίον της Μέρκελ, του Α, του Β, το λέω τυχαία το όνομα, και εμείς οι ίδιοι να μην φροντίζουμε να είμαστε παρόντες στα ευρωπαϊκά δρόμενα και να αγωνιζόμαστε στην πρώτη γραμμή για την ευρωπαϊκή εξέλιξη και για την Νέα Ευρώπη, η οποία αυτές οι εκλογές είναι τόσο σημαντικές που θα καθορίσουν και τη νέα πορεία της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι υπάρχει τόπος μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για περισσότερη Ελλάδα? Βεβαίως. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βεβαίως και το καταλαβαίνω απόλυτα. Θα σας πω το εξής. Και εδώ θα κάνω και μια άμεση κριτική στους ήδη υπάρχοντες ευρωβουλευτές. Και ίσως και άμεση. Ξέρετε ότι μπορεί η χώρα μας να έχει λίγους ευρωβουλευτές, αλλά οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαροι. Όποιος έχει συγκεκριμένες ιδέες, προτάσεις καινοτόμες, μπορεί μέσα από κάποιους κανονισμούς να τις κάνει να λάβουν σάρκα και οστά. Για παράδειγμα, στο θέμα του πολιτισμού. Μπορεί κάποιος να βρει άλλους δύο συνεταίρους από δύο άλλες χώρες και να προτείνει μια σειρά από προτάσεις οι οποίες να βοηθήσουν πάρα πολύ στο να γίνουν project πολιτιστικά, να ενεργοποιηθούν μουσεία, να γίνουν χώροι στα αρχαιολογικά, χωρίς να πληρώσει η χώρα μας τίποτα. Μόνο με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει γίνει αυτό. Για να γίνει αυτό,
πρέπει κάποιοι ευρωβουλευτές να ξέρουν το θέμα και να μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτούς τους μηχανισμούς. Αλλά δεν έχει σχέση με το γεγονός ότι η χώρα μας βγάζει λιγότερους ευρωβουλευτές από τις πιο μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία. Πρέπει να στέλνουμε ενημερωμένους ευρωβουλευτές. Όχι με βάση τα ιδεολογικά κριτήρια κυρίως, αλλά κυρίως με βάση τα πρόσωπα τα οποία είναι ικανά και έχουν γνώσεις για να λειτουργήσουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια που προανέφερα. Να εκπροσωπήσουν και να ζητήσουν πράγματα για τη χώρα. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Μάλιστα. Αν περιμένουμε να έρθει η κοινή αγορά και να μας πει μήπως θέλετε αυτό, δεν θα έρθει ποτέ. Έχει άλλες προτεραιότητες. Υπάρχει ελπίδα δηλαδή ακόμη μέσα από την Ευρώπη. Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει ελπίδα αν ο ελληνικός λαός και επιλέξει ανθρώπους, Ειρήνη μου, που έχουν ένα διαφορετικό προφίλ, που δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, που έχουν όραμα και έχουν ένα ακριβώς. Διαφορετικό λόγο. Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ Συμφωνώ σωστά. Απόλυτα με αυτό που άκουσα. Εγώ θα σου πω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Ήμουνα στη Μασσαλία αρκετά χρόνια σύμβουλος. Η Μασσαλία, μια χώρα η οποία ήταν υποδιάλυση, όχι χώρα, λέω, μια πόλη, υποδιάλυση. Με αφορμή τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ο Δήμαρχος και που πήραν και που στήριξαν κάποιοι πολιτικοί, εάν πάτε στη Μασσαλία σήμερα, δεν θα την αναγνωρίσετε. Θέατρα, στάδια, όλα αυτά γίνανε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει λοιπόν ενεργοποίηση. Θέλει κάποια πρόσωπα τα οποία να ξέρουν την Ευρώπη, να μπορούν να έχουν συμμάχους μες στην Ευρώπη, να πιστεύουν στην Ευρώπη, άρα μοιραία και στη χώρα τους, στην Ελλάδα, και να δώσουν τη μάχη. Να κάνουν να ζήσουν αυτές οι ιδέες και αυτές οι δικλείδες που υπάρχουν, αλλά που κάποιοι δεν τις ξέρουν ή δεν θέλουν να τις ενεργοποιήσουν. Θέλει και συντονισμό, επιτρέψτε μου κύριε Δαβέτα, όλο αυτό όμως, διότι μπορεί να υπάρχουν ικανοί άνθρωποι στο Ευρωκοινοβούλιο που να προωθούν αιτήματα και σημαντικά ζητήματα της χώρας, αλλά αν δεν είμαστε όλοι οργανωμένοι, συντονισμένοι από εδώ και έτοιμοι, όπως πολλές φορές έχεις πει και εσύ Νίκο, και όλα αυτά τελικά καταλήγουν να είναι όλα και τότε δεν είναι η ευθύνη του εκπροσώπου στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά είναι συνολική ευθύνη από τον πρώτο βαθμό. Τοπικής αυτοδιοίκησης, στο δεύτερο. Κανείς δεν έχει χάσει δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρά κόμματα και διαφορετικές φωνές να είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Κανείς και ποτέ δεν έχει χάσει. Συμφωνώ. Τώρα αυτό βέβαια είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Απλά θέλω να πω ότι όλοι έχουμε την ευθύνη μας. Ακριβώς. Πάρα Συμφωνώ. Πολύ καλό και αυτό, επίσης πολύ καλό αυτό που άκουσα. Δηλαδή, επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολυφωνία είναι η ουσία της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρχει μονοπόλιο δύο μεγάλων κομμάτων μονίμως. Όπου παγιδεύεται ο ελληνικός λαός σε μια λογική, ελάτε να ψηφίσουμε όλοι για να φύγουν αυτοί, οι Α. Μετά, ελάτε να ψηφίσουμε για να φύγουν οι Β. Ελάτε να ψηφίσουν. Μα τελικά ψηφίσουμε για να φεύγουν μονίμως κάποιοι και να έρθουν κάποιοι άλλοι τους οποίους θα ξαναδιώξουμε. Δεν μπορούμε επιτέλους να ψηφίσουμε κάποια πρόσωπα ή κάποια ακόμη μικρότερα κόμματα, ώστε να υπάρχει μια πολυφωνία μέσα στη Βουλή, ευρωπαϊκή ή μη, για να μπορέσουμε να έχουμε, όχι να διώξουμε κάποιον, αλλά να χτίσουμε κάτι. Μια πρόταση, μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία να έχει αντικείμενο τη χώρα μας και την Ευρώπη. Mm-hmm. Μπορούμε να μιλήσουμε επιτέλους για την Ευρώπη. Τα περισσότερα συζητήσεις που γίνονται, εγώ πήγα σε μερικά κανάλια εδώ στην Αθήνα και μάλιστα υποτίθεται κορυφαία κανάλια και οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές μιλάνε μονίμως και τσακώνονται για την Α ή Β, για τις 120 δόσεις, για το Α και το Β. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν είναι της παρούσης. Τις παρούσεις είναι τα ζητήματα της Ευρώπης μέσω της Ελλάδος. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, επειδή δεν μας μένει πολύς χρόνος, θα θέλαμε έτσι πολύ σύντομα να μας πείτε πού στοχεύετε εσείς μέσα από την υποψηφιότητά σας και γιατί θα πρέπει όσοι τηλεθεατές μας βλέπουν αυτή τη στιγμή να πούν θα υποστηρίξουμε τον Δημοσθένη τον Δαβέτα. Κοιτάξτε, εγώ έχω ιδιαίτερη αγάπη για τα Δωδεκάνησα, τα οποία εκτός από την ιστορικό αλλά και το γεωγραφικό μέρος έχουν και πολιτιστική μνήμη, έχουν περάσει πολιτισμένος κόσμος, έχουν περάσει οι Βένετοι, οι Ενετοί, όλα αυτά έχουν περάσει. Εγώ πιστεύω ότι τα Δωδεκάνησα μπορούν να γίνουν μια πηγή πολιτισμού. Έχω συγκεκριμένες προτάσεις που έχω καταθέσει, μεταξύ αυτών υπάρχει και μια πρόταση για την Κάλυμνο, στην οποία έχω προτείνει για τη Ρόδο, έχω προτείνει για την ΚΟ, έχω προτείνει λοιπόν και για την Κάλυμνο. Ότι στην Κάλυμνο, όπως πολύ ωραία και σωστά υπάρχει αυτή η σχολή με τους φουγκαράδες των διτών που έχετε, θα μπορεί να γίνει με βάση τη θάλασσα και με βάση τα γεγονότα της θαλάσσης και την ιστορία της Κάλυμνου, να γίνει ένα μικρό φεστιβάλ Δωδεκανήσου. Στο οποίο όμως, το οποίο να έχει σταθερό θεσμό και στο οποίο να μπορούν να έρχονται κάθε ένα συγκεκριμένο διάστημα του χρόνου, πάλι με βάση κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να έρχονται διάφορες προσωπικότητες, να γίνονται διάφορα γεγονότα τα οποία να αφορούν τον πολιτισμό. Άρα να υπάρχει μια μορφή γιορτής, μια μορφή εκπαίδευσης και μια μορφή, αν θέλετε, καλλιέργειας. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να έχουμε. Πράγματα τα οποία όντως συζητούμε σε τοπικό επίπεδο πολύ καιρό και δεν έχουν υλοποιηθεί. Έτσι. Να λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι, εάν βγω ευρωβουλευτής, διότι θα έχω τη δυνατότητα και να μ' ακούτε εσείς και όλοι οι άνθρωποι που με ακούνε, στο χέρι τους είμαι. Εγώ καθηγητής είμαι, δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Μπορούν να πάνε στη στιγμή, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό και να διαφωνήσουν μαζί μου και αν δεν κάνω κάτι να μου πούνε να μου το θυμίσουν. Εγώ δεσμεύομαι να φέρω στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή την πρόταση που είπα και ειδικά για την Κάλυμνο, ώστε να υπάρξει μια ενεργοποίηση πολιτιστική στο νησί της Καλύμνου, με τα δεδομένα αυτά που σας είπα. Βέβαια, κύριε Δαβέτα, να σας πούμε ότι μας βλέπει και όλη η Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας της Κοσμοτέ TV, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Βεβαίως. Οπότε κάποια νησιά μπορεί να ζηλέψουν τώρα. Εντάξει, να δείτε. Και να σας δημιουργήσουμε θέμα. Όχι, εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ προτείνω για τα δωδεκάνησα αυτό. Όμως ένας ευρωβουλευτής έχει το δικαίωμα να προτείνει επίσης για τα Επτάνησα. Έχει το δικαίωμα να προτείνει επίσης για τις Κυκλάδες. Δηλαδή, ένας ευρωβουλευτής ο οποίος έχει σαν αντικείμενο τα θέματα του πολιτισμού, στα 5 χρόνια που έχει μπροστά του, μπορεί να προτείνει μια σειρά από θέματα τα οποία με τη βοήθεια των κατάλληλων στρατηγικών και τακτικών κινήσεων να φέρουν αποτέλεσμα. Για σκεφτείτε την παράδοση που είχαμε, που υπήρχε με τους Ιταλούς στα Δωδεκάνησα ή στα Ιόνια, μια και είπατε για άλλα νησιά. Αυτή η ενεργοποίηση της πολιτισμικής σχέσης δεν μπορεί να δώσει καινούργια προϊόντα, καινούργια πράγματα. Πολύ σωστά. Καλώς, κύριε Δαβέτα, να σας πούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη στον αγώνα αυτό. Και θα χαρούμε κάποια στιγμή όταν περάσετε από τα νησιά μας να έρθετε και εδώ στο στούντιο να τα πούμε, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ξαναπεράσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πραγματικά ζητάω. Να αξιολογήσει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ και ζητάω την ψήφο. Πολύ. Ευχαριστούμε. Την ψήφο των ανθρώπων της Καλύμνου. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δαβέτα. Καλή επιτυχία. Λοιπόν.